Καταρχήν μιλάμε για τα πετροντούβαρα τα οποία είναι μόνο στην επαρχιακή οδό του κάμπου και του δρόμου που οδηγεί στα καμπόχωρα. Δεν πρόκειται μόνο για τον κάμπο. Δεν διαφωνώ με την ιδέα του έργου. Διαφωνώ με την πηγή από όπου χρηματοδοτείται το έργο. Δηλαδή χρηματοδοτείται από χρήματα των δημοσίων επενδύσεων τα οποία έρχονται από την κεντρική διοίκηση με σκοπό να αυξήσουν το εθνικό κεφάλαιο. Δηλαδή να γίνουν επενδύσεις δημόσιες. Να αυξηθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η τουριστική κίνηση στον νομό, να επισκευαστεί το οδικό δίκτυο, να γίνουν γενικότερα δημόσιες επενδύσεις. Αυτή λοιπόν είναι η διαφωνία και η ένστασή μου. Αν ήθελε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να συνδράμει στο θέμα του κάμπου, θα έπρεπε να κάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη, ίσως και σε συνεργασία με το Δημοχείο, αλλά ίσως και μόνη της, αυτό είναι λεπτομέρεια, στο οποίο θα έπρεπε λοιπόν να, στην οποία μελέτη θα έπρεπε να φαίνονται όλα τα προβλήματα του κάμπου και να απαιτηθεί από την κεντρική διοίκηση ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, όπου βέβαια νόμιμα θα διατίθενται χρήματα είτε ελληνικά είτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποκατάσταση πολλών άλλων θεμάτων που αφορούν τον κάμπο και την αισθητική του. Είναι χρονοβόρος, κανείς δεν διαθέτει, ας πούμε, χρήματα για να κάνει μια μεγάλη μελέτη η οποία θα αποδώσει προφανώς μετά από 4 ή από 8 χρόνια. Οι περισσότεροι για λόγους εντυπωσιασμού, το ίδιο και ο νομάρχης βέβαια, προσπαθεί, διαθέτει ένα κονδύλι από κονδύλια που δεν επιτρέπεται, επιμένω άλλη μια φορά, να διατεθούν εκεί για να δείξει, ας πούμε, κάποιο έργο, αλλά και πάλι το μισό εκατομμύριο ευρώ δεν φτάνει. Δηλαδή δεν πρόκειται καταρχήν, δεν πρόκειται να επισκευαστούν όλα τα γκρεμισμένα ντουβάρια. Θα γινόταν επιλεκτικά αυτή η επισκευή και η ανακατασκευή, αλλά και η κατασκευή νέων επιλεκτικά, και γι' αυτό την καταγγείλω και ως ρουσφετολογική. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μέτρο σωστό του πώς θα γίνει η επιλογή των ιδιοκτητών. Και υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Η μελέτη δεν προβλέπει άδειες για τις επισκευές των ντουβαριών. Δηλαδή θα έπρεπε ο εργολάβος, ο οποίος θα την έπαιρνε, να βγάλει για 30-40 διαφορετικούς ιδιοκτήτες 30 με 40 άδειες. Δεν επρόκειτο να συμβεί αυτό. Θα γινόταν με την ανοχή των υπηρεσιών, βέβαια. Έτσι. Και το έργο θα ήταν διπλά παράνομο.